Θεσσαλονίκη Tuning Show. Η έκθεση της διαφοροποίησης, η εναλλακτική έκθεση, η έκθεση που έρχονται τα παιδιά που καμιά φορά τα βλέπουμε και λέμε τι κάνει αυτός, αυτό το αυτοκίνητο γιατί είναι έτσι, γιατί κάνει θόρυβο, γιατί έχει άλλο ήχο. Είναι οι άνθρωποι όμως που ποτέ δεν έχουμε κάτσει στο δεξί μπάκετ δίπλα τους, να μας πάνε μια βόλτα και να μας δείξουν τα μυστικά της αυτοκίνησης που δεν ξέρουμε. Μπορείτε να έρθετε εδώ, να μιλήσετε με οδηγούς, με μηχανικούς, με βελτιωτές και ακόμα να έρθετε και να δείτε τις νέες τεχνολογίες για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας, αλλά ακόμα και εσείς που είστε οι χρήστες του αερίου, να δείτε πώς μπορείτε να βελτιώσετε το απαρχαιωμένο σύστημα εναλλακτικού καυσίμου που έχετε στο αυτοκίνητό σας. Θέλετε να πάμε να γνωρίσουμε μια εναλλακτική ομάδα η οποία κάνει κάποια ταξίδια, ναι μεν ξεκούραστα, αλλά πολύ περιπετειώδη. Περιπετειώδη, γιατί γίνονται μέσα στη νύχτα. Κοντά μας είναι ο Νίκ Βαν Κογκ. Κόνστ. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Ξενόφερτο η αλήθεια είναι, αλλά έχει μια ρίζα κι αυτό, όπως όλα όσα υπάρχουν και συμβαίνουν σε αυτή την ομάδα. Μιας και οι απόψεις και οι ρίζες οι οποίες έχουμε ουσιαστικά είναι να προωθήσουμε κάποια πράγματα στον κόσμο που καλώς ή κακώς κάποιοι έχουν δώσει μια λανθασμένη άποψη και είναι το σημαντικό χαρακτηριστικό που παλεύουμε. Γι' αυτό και προσπαθούμε να καταφέρουμε να ενώσουμε όλα τα χόμπι της μηχανοκίνησης και φαίνεται ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είτε αυτό έχει να κάνει με αυτοκίνητο, είτε έχει να κάνει με μηχανή, είτε έχει να κάνει με πείραγμα ας πούμε, κάποιας μηχανής, με δεξιοτεχνίες, είτε έχει να κάνει με οικοσυστήματα. Και κάνετε κάποιες εξόδους όπου πάτε και χαίρεστε το αποτέλεσμα της δουλειάς σας, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Το πρόβλημα όμως είναι το ότι δεν είναι σαν μεγάλα παιδιά που είμαστε, έτσι. Το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί, καλός ή κακός. Το ότι δεν έχουμε το κατάλληλο πάρκο να πάμε να παίξουμε κι εμείς σαν μεγάλα παιδιά. Γι' αυτό και πολλές φορές θα δούμε ας πούμε αυτοκίνητα ή μηχανές να συμπεριφέρονται μυστήρια μέσα στο δρόμο. Ξεκάθαρα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχω δει όμως αρκετές φορές ότι βγαίνετε με τη συνοδεία της αστυνομίας. Αυτό κάτι λέει, είναι κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει, ίσως γιατί εκείνη την ώρα κοιμάται. Προφανώς, γι' αυτό και είναι και το, έτσι είναι και το όνομα των συναντήσεων που διοργανώνουμε εμείς συγκεκριμένα σαν Street Αξαλόνικα. Η Θεσσαλονίκη δεν κοιμάται απόψε. Γιατί όλα γίνονται όταν πέφτει ο ήλιος και βγαίνουμε εμείς εκείνη την ώρα στο δρόμο. Τώρα, όσο αφορά την αστυνομία, σίγουρα προσπαθούμε πάντα να έχουμε την κάλυψη για να αποφύγουμε οποιοδήποτε άσχημο περιστατικό. Το πρόβλημα είναι όμως ότι καλώς ή κακώς πάντα βρίσκουμε κλειστές τις πόρτες όσο αφορά τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς που κανονικά θα έπρεπε να έχουν μια μερίδα συμμετοχής για να βγει κάτι πιο ασφαλές και κάτι πιο οργανωμένο και πιο όμορφο, ώστε να προβληθεί και πιο όμορφα προς τα έξω. Πιστεύω και με μεγαλύτερη ασφάλεια σίγουρα. Παίρνετε όλα τα απαιτούμενα μέτρα της ασφαλείας για να μπορέσετε να κινηθείτε, ή μετά από μια τέτοια συνάντηση παίρνουν τα μυαλά λίγο αέρα, πατάμε τον καζάκι λίγο παραπάνω και ειδικά αν έχουμε πιει και καμιά μπυρίτσα? Ξεκάθαρα στο συγκεκριμένο κομμάτι ευτυχώς κρατάμε συγκρατημένα τα μέτρα, λόγω του ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συνεργαζόμαστε βασικά με την αστυνομία, ώστε να έχουμε μια σταθερή γραμμή, μια σταθερή ταχύτητα, μια σταθερή πορεία, με κλειστούς δρόμους εκεί που πρέπει, με όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Δεν μπορώ να σου το πω απόλυτα, γιατί καλώς ή κακώς σε τέτοιες συναντήσεις και με τέτοιες δεξιοτεχνίες ένα κράνος ή μια ζώνη σίγουρα δεν είναι μόνο αρκετά, έτσι, αλλά είναι ένα κομμάτι με το οποίο δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά έχει να κάνει με τους δημόσιους φορείς, οι οποίοι είναι αυτοί που βρίσκουμε και τις πόρτες κλειστές ως συνήθως. Οι δημόσιοι φορείς ρωτάνε αν ξέρετε να οδηγάτε ή αν έχετε τελειώσει κάποια σχολή ασφαλούς οδήγησης προκειμένου να κάνετε ένα τριφτάρισμα? Όχι, και πιστεύω ότι δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να σκεφτούν να μας ρωτήσουν κάτι τέτοιο. Σύντοτι πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο στο 100%, γιατί καλώς ή κακώς μιλάμε για αθλήματα, έτσι, παύλα χόμπι, γιατί μέσα από αυτούς τους χώρους έχουμε βγάλει πολλούς αθλητές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, είτε αυτό είναι αγώνας ηχοσυστημάτων, είτε αυτό είναι αγώνας drift, είτε είναι οτιδήποτε τύπο αγώνας. Έχουμε
πάρα πολύ κόσμο, μπορώ να λέω ονόματα μέχρι αύριο, οι οποίοι έχουν φέρει μια διάκριση με την ελληνική σημαία, είτε στο όχημά τους, είτε πάνω τους, έτσι, πίσω εδώ στην Ελλάδα, και πάρα πολλοί μάλιστα είναι από εδώ, από Θεσσαλονίκη, τους οποίους καλώς ή κακώς δεν τους ξέρουμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί ξεκίνησαν από κάποιο επίπεδο, και αυτό το επίπεδο είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά γυρνάμε εμείς ψάχνοντας χώρους ανοιχτούς, ώστε να μην δημιουργούμε, να μην θέτουμε τη δικιά μας ασφάλεια πρώτα απ' όλα σε κίνδυνο. Πόσο μάλλον και των υπολείπων που δεν φταίνε και σε τίποτα, έτσι. Κύριε Νίκ Βαν Κλόστ, μία τελευταία ερώτηση. Θα θέλατε να δείτε το μάθημα της ασφαλούς οδήγησης ή της οδικής ασφάλειας να μπαίνει στα σχολεία τα ελληνικά? Απόλυτα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό κομμάτι παιδείας και αυτό. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, είναι η δικιά μου προσωπική άποψη, ξεκάθαρα δεν έχουμε παιδεία στο δρόμο, και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντάμε, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, που όταν φτιάχνει λίγο ο καιρός προς την άνοιξη, βλέπουμε συνεχώς να γίνονται άσχημα συμβάντα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζουμε να σας έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να προάγετε κι εσείς από την πλευρά σας το έργο το οποίο προσπαθούμε να παράγουμε κι εμείς σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα που είναι πολύ παρεξηγημένος, καλός ή κακός.